Ακούτε τι τηλεφιδίσαν από την πατρίδα στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέρη. Μα και αλλιώς στην Κωνσταντινούπολη με τουλάχιστον 36 νεκρούς και 147 τραυματίες. Τρεις καμικάζοι ανατινάστηκαν στο αεροδρόμιο Ατατούρκ. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι η επίθεση έγινε από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ανέφερε σε καβάλα και θάσο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος για να παραστήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της απελευθέρωσης της πόλης και του πολιούχου της Απόστολου Παύλου. Μεγάλες καταστροφές στην αγροτική παραγωγή προκάλεσε η χαλαζόπτωση στους νομούς του με τη διαδικασία του αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα κατέθεσε στο πρωτοδικείο η εταιρεία της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος. 3 ώρες στάση εργασίας έως και την 5η σε προαστιακό και ΟΣΕ. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τις 3 μετά το μεσημέρι έχει προκυρήσει.